Μια σημαντική ενημερωτική εκδήλωση έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής στην πόλη των Ιωαννίνων, ο λόγος για την ιερατική σύναξη με τη συμμετοχή όλων των κληρικών της Μητρόπολης Ιωαννίνων. Η σύναξη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων με τον καθηγητή καρδιολογίας κύριο Στέφανο Φούσα και τους συνεργάτες του, οι οποίοι ανέπτυξαν θέματα που αφορούν την πανδημία, την πρόληψη αλλά και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Στη διάρκεια της συγκεκριμένης εκδήλωσης, παίρνοντας το λόγο, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κύριος Μάξιμος έστειλε διπλό και αυστηρό μήνυμα για τον εμβολιασμό και την πανδημία. Απευθυνόμενος σε κληρικούς και πιστούς, τόνισε πως η υπόθεση του κορονοϊού είναι ιατρική αλλά και πνευματική. Ζήτησε από όλους τους ιερείς να μεταφέρουν στους πιστούς την επιστημονική πληροφορία, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος, όπως είπε, να μην χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές. Δυστυχέστατα, υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται να κατανοήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και του κινδύνου. Αρνούνται να κάνουν χρήση των επιστημονικών μέσων, τα οποία, όπως τόνισε, είναι δώρα του Θεού. Είναι η ευκαιρία για να μην θρηνήσει η ανθρωπότητα άλλους ανθρώπους. Με πολύ χαρά αποδεχθήκαμε όλοι οι συνάδελφοι την πρόσκληση του Σεβασμιότατου να ενημερώσουμε τους κληρικούς για την πανδημία και για την χρησιμότητα του εμβολίου. Σε κάθε εκδήλωσή μας, πριν κάνουμε οτιδήποτε, ο Σεβασμιότατος πρώτα θα ευλογήσει και εν συνεχεία θα ξεκινήσουμε. Σήμερα όμως είναι και ο οικοδεσπότης. Σεβασμιότατε την ευλογία σας. Αδιανόητο πράγμα να μην μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας, να μην μπορούμε να πάμε στις εκκλησίες μας κάποιες φορές, να είναι κλειστές οι εργασίες, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα μας. Όμως, εκτός από αυτές τις συνέπειες που είχαν να κάνουν με την κοινωνική ζωή, με την οικονομική ζωή, αλλά και με την πνευματική ζωή των ανθρώπων, δυστυχώς έπρεπε να θρηνήσουμε και να χάσουμε και χιλιάδες ανθρώπων στην πατρίδα και εκατομμύρια ανθρώπων, πρέπει να περνάμε πλέον τα 4 εκατομμύρια, κύριε καθηγητά, σε ολόκληρο τον κόσμο. Δυστυχέστατα, υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται να κατανοήσουν τη σοβαρότητα της καταστάσεως και του κινδύνου και αρνούνται να κάνουν χρήση των επιστημονικών μέσων, τα οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι δώρα του Θεού, θεωρούμε ότι είναι ευκαιρία να μην θρηνήσουμε άλλους ανθρώπους, να μην είναι γεμάτα τα νοσοκομεία και η ΜΕΘ, ευκαιρία να περάσει αυτή η λέλαπα και να βρούμε τους κανονικούς ρυθμούς σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, σε όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Θέλω να παρακαλέσω πάρα πολύ τους πατέρες να είναι σε εγρήγορση, διότι δυστυχώς αυτό το φαινόμενο των αρνητών, που δυστυχώς βρήκε χώρο και μέσα στην Εκκλησία, είναι κάτι το οποίο στοιχίζει ανθρώπινες ζωές. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και όταν λέμε την άποψή μας για τέτοια πράγματα στα πνευματικά μας παιδιά και γινόμαστε αιτία να αρνούνται τα μέσα που μας δίνει η επιστήμη, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πολύ πιθανόν οι άνθρωποι αυτοί να νοσήσουν, να οδηγηθούν στις ΜΕΘ, να πεθάνουν, αλλά επίσης και να μεταδώσουν τον ιό σε πολλούς άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε εμείς οι ιερείς πνευματικοί άνθρωποι να γινόμαστε η αιτία να πεθαίνουν οι άνθρωποι ή να γινόμαστε η αιτία να παίρνουν αψήφιστα αυτόν τον μεγάλο κίνδυνο. Είναι σαν να διαπράττουμε φόνο, πατέρες. Και έχουμε μεγάλη ευθύνη για αυτό το πράγμα. Πνευματική ευθύνη. Δεν γίνεται από τη μια μεριά να ευλογούμε τους ανθρώπους και από την άλλη να τους αφήνουμε να παρασύρονται στην πλάνη και να παρασύρουν και άλλους στην πλάνη. Δεν γίνεται από τη μία να προσευχόμαστε για τη ζωή τους και από την άλλη να γινόμαστε αιτία να πεθαίνουν από την απροσεξία μας, από την αμέλειά μας ή από τη στενοκεφαλιά μας. Και δεν μπορεί η Εκκλησία να είναι μεσαίωνας. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στην εποχή πριν από την οικονομαχία.
Δεν γίνεται να λέμε και να διαδίδουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία λογική και τα οποία, επαναλαμβάνω, βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων. Να σημειωθεί πως η Μητρόπολη Ιωαννίνων είναι η πρώτη στη χώρα μας που ανέλαβε και υλοποίησε μια επιστημονική εσπερίδα για την πανδημία και για το λόγο αυτό τα εύσημα έλαβε ο Μητροπολίτης από τον καθηγητή Στέφανο Φούσα. Στην εκδήλωση απίφθηναν χαιρετισμούς διαδικτυακά η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα και ο καθηγητής Χαράλαμπος Γόγος. Ενώ θέματα που αφορούν την πρόληψη, την ανοσολογία, τον κορονοϊό και τα εμβόλια ανέπτυξαν η καθηγήτρια παθολογίας Σταυρούλα Τσιάρα, ο καθηγητής καρδιολογίας Γιάννης Γουδεύενος, ο καθηγητής ρευματολογίας Αλέξανδρος Στρώσος και ο επίκουρος καθηγητής παιδιατρικής Αναστάσιος Σέρμπης. Για να κατανοήσετε τι είναι νόσος και πώς την πολεμάει το ανοσολογικό μας σύστημα, θα μιλήσω λίγο τώρα, θα σας κάνω ένα περίγραμμα. Τι είναι το ανοσολογικό μας σύστημα, ανέφερε ο κ. Σαρόπουλο, το χτυπάει, είναι αντισώματα, είναι εκείνο. Για να τα βάλουμε λίγο στη σειρά. Θα αναφερθώ λοιπόν λίγο στο ανοσολογικό μας σύστημα. Θα σας μιλήσω τι είναι η υιογενής λοιμόξης και κυρίως για τον ιό. Να δούμε λίγο τι κάνει αυτός ο ιός, πώς μπορούμε να τον παλέψουμε, αν υπάρχουν φάρμακα και τέλος τα συμπεράσματά μας. Τι σημαίνει ανοσολογία? Το περιβάλλον μας, αυτός ο χώρος που είμαστε εδώ πέρα, η εκκλησία, η πόλη μας, οπουδήποτε κυκλοφορούμε, λέγεται περιβάλλον. Περιέχει μια μεγάλη ποικιλία πολυμογόνους παράγοντες, ιοί, μικρόβια, παράσιτα. Δεν μας κάνουν κάτι, όμως. Αν αυτοί αναπτυχθούν πάρα πολύ, θα προκαλέσουν νόσο. Και την νόσο την οποία θα προκαλέσουν διαρκεί περίπου 3-4-5 μέρες. Μάθαμε ότι έπαθα μια γρήπη, ήμουν καλά για 3-4 μέρες. Άλλος την πέρασε πιο βαριά. Αυτό οφείλεται γιατί το ανοσολογικό μας σύστημα, η άμυνά μας, τι κάνει, αμήνεται και μάχεται να εξαντώσει τον εισβολέα. Χωρίς φάρμακα, από μόνο του. Η θέση όμως της φλεγμονής και το είδος της φλεγμονής καθορίζουν την ανοσολογική απάντηση του οργανισμού μας. Αρκετοί μικροοργανισμοί όπως είναι οι ιοί και τα παράσιτα, για να επιβιώσουν και για να πολλαπλασιαστούν, χρησιμοποιούν τα ίδια κύτταρα του οργανισμού μας. Τα παρασιτούν, όχι εντός εισαγωγικών, χωρίς εισαγωγικά. Έτσι, το ανοσολογικό μας σύστημα, τα κύτταρά μας κλπ, για να εξοντώσουν τον ιό, πρέπει να εξοντώσουν και τα κύτταρα του οργανισμού μας. Έτσι λοιπόν, αν μας πει κάποιος τι είναι το ανοσολογικό μας σύστημα, είναι η άμυνα του οργανισμού μας που μας παρέχει προστασία όταν αυτό εκτεθεί σε κάποιον λοιμογόνο ή ξένο παράγοντα. Στις ιατρικές σχολές δεν διδάσκουν πρόληψη. Γιατί λένε ο γιατρός, ο άρρωστος μπορεί να ζήσει χωρίς τον γιατρό. Ο γιατρός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον άρρωστο. Και παρομοιάζονται τους ανθρώπους που μιλάνε για πρόληψη σαν αυτούς που τα πρώτα χρόνια στις κατακόμβες στη Ρώμη, τους πρώτους χριστιανούς που μιλούσαν για τον Χριστό και δεν μπορούσαν να διαδώσουν τη θεωρία του. Και ήταν στενοχωρημένοι και σκεπτικοί και έλεγαν γιατί αφού έχουμε δίκιο ότι δεν μας ακούει κανένας. Οπότε όλοι αυτοί που μιλάνε για πρόληψη διαχρονικά τώρα, ήδη είναι, θυμίζει αυτούς τους πρώτους της Εκκλησίας. Και βέβαια πρέπει να φύγουμε από παραποιημένες ειδήσεις, από προκαταλήψεις, γι' αυτό και κυρίως αυτό το πράγμα που οργάνωσε ο Συμφασμιότατος μαζί με τον κ. Φούσα για εσάς έχει πολύ σημασία, γιατί είστε μια ομάδα της κοινωνίας που είστε πολύ μορφωμένοι. Απηχεί πολύ ο λόγος σας, επηρεάζει πάρα πολύ. Αλλά οι προκαταλήψεις είναι πάρα πολλές. Και η Ελλάδα έχει μεγάλο πρόβλημα με αυτό το προκαταλήψεων και είδα τα αποτελέσματα. Και δεν όλο τον κόσμο, άμα λες, με πονάει το γόνατο, σου λέει πήγαινε στον ορθοπαιδικό, ή όταν σου λέει ο άλλος, θα αλλάξω κιόλας, μη φοβάσει. Ακούσατε για τον ιό, γνωρίζουμε ότι είναι ένας νέος ιός. Δεν τον ήξερε κανείς μέχρι το Δεκέμβριο του 2019 και τις αρχές του 20. Ταχύτατα η επιστημονική κοινότητα τον αναγνώρισε, αναγνώρισε το γονιδίωμά του και τον περιέγραψε. Όμως κανένας στον πλανήτη δεν ήξερε τίποτα για αυτόν τον ιό και κανένας δεν είχε ανοσία απέναντι σε αυτόν τον ιό. Το ανοσολογικό σύστημα που σας περιέγραψε τόσο ωραία ο κύριος Δρόσος δεν γνώριζε κανένα από τα αντιγόνα αυτού του ιού, άρα ήταν απροετοίμαστο να τον αντιμετωπίσει. Η νόσος έχει ποικίλη διαδρομή. Άλλοι θα νοσήσουν ασυμπτωματικά, χωρίς συμπτώματα. Άλλοι θα νοσήσουν με λίγα συμπτώματα. Άλλοι θα πάθουν πολύ βαριά νόσο. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που θα πάθουν βαριά νόσο. Γνωρίζουμε ότι οι διαβητικοί, οι παχύσαρκοι, οι καπνιστές, αυτοί που έχουν υποκείμενες νεοπλασίες, ανοσολογικά νοσήματα,
είναι περισσότερο πιθανό να νοσήσουν και μάλιστα να νοσήσουν βαριά. Αλλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε ατομικό επίπεδο ποιος θα νοσήσει βαριά. Γιατί τον φοβόμαστε τόσο πολύ αυτόν τον ιό, αφού λίγοι είναι αυτοί που θα νοσήσουν πολύ βαριά και ενδεχομένως θα καταλήξουν. Τον φοβόμαστε γιατί αν κάποιος νοσήσει σοβαρά και χρειαστεί να μπει σε ΜΕΘ, ακούσατε ότι έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, πάνω από 60% να πεθάνει. Και γιατί στις αρχές τουλάχιστον και λίγο λιγότερο τώρα τα συστήματα υγείας δεν ήταν προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν αυτή τη σωρία των περιστατικών που αναμενόταν. Και τώρα, ενώ έχουμε εξοικειωθεί να αντιμετωπίζουμε την οξία φάση της νόσου και την αντιμετωπίζουμε με καλά, με ικανοποιητική αποτελεσματικότητα, φοβόμαστε τις απότερες επιπλοκές της νόσου, αυτές δηλαδή, που θα καταλήψει ο ιός σε έναν ο οποίος θα βγει από το νοσοκομείο, αλλά θα είναι αναγκασμένος να επισκέπτεται τον γιατρό του και το σύστημα υγείας για επιπλοκές που θα αφορούν το αναπνευστικό, το καρδιαγγειακό, το ύπαρ και πολλά άλλα συστήματα. Είναι ότι κατάφερε, εμβολιάζοντας ανθρώπους με έναν ήπιο ιό που βρέθηκε στα βοηδή και στους ανθρώπους δεν δημιουργούσε πρόβλημα, κατάφερε να τους προστατέψει απέναντι στην ευλογιά. Αν δείτε φωτογραφίες από εκείνη την περίοδο, θα δείτε ότι πολλοί άνθρωποι σε καμία περίπτωση δεν ήθελαν να κάνουν το συγκεκριμένο εμβόλιο, γιατί φοβόντουσαν ότι θα αποκτήσουν χαρακτηριστικά αγελάδας. Εύλογοι προβληματισμοί, εύλογοι φόβοι για εκείνη την εποχή, τώρα μας φαίνονται αρκετά μακριά και αστείοι. Στα 200 χρόνια που μεσολάβησαν από τότε, αναπτύχθηκαν πάρα πολλά εμβόλια για πολλά σημαντικά νοσήματα. Τα νοσήματα αυτά, για παράδειγμα η μικροβιακή μηνυγκίτιδα, που όλοι τρέμουμε στο άγγουσμά της, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας, έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Η ευλογιά, η νόσος για την οποία ξεκίνησε ο πρώτος εμβολιασμός από τον Τζένερ, όπως είπαμε, εξαφανίστηκε τελείως από την γη το 1977. Δεν υπάρχει πλέον σε ελεύθερη μορφή. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής. Ένα νόσημα, η πολιομιελίτιδα, το οποίο προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί ελάχιστα στις αναπτυσσόμενες χώρες προβλήματα πολύ σοβαρά στην ανάπτυξη των παιδιών, με δυσκολίες στη βάδιση, με παραμορφώσεις στο σκελετό, έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τις δυτικές χώρες. Ο τέτανος, ένα νόσημα το οποίο προκαλεί αργό και βασανιστικό θάνατο, με πολύ έντονες συσπάσεις των μυών του σώματος, πλέον δεν διαπιστώνεται στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου. Και η ακολουθία και η σειρά των νοσημάτων αυτών είναι πολύ μεγάλη και πολλοί λένε ότι το μεγαλύτερο ελάττωμα των εμβολίων είναι ότι έχουν πέσει θύμα της επιτυχίας τους. Γιατί ακριβώς οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε δει τέτοια νοσήματα στην πράξη, δεν έχουμε διαγνώσει τέτοια σοβαρά νοσήματα και επομένως θεωρούμε πολλές φορές ότι τα εμβόλια είναι υπερβολή και δεν χρειάζονται. Όμως είναι ακριβώς το αντίθετο. Αγαπητοί πατέρες και αδερφοί, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την πρωτοβουλία να μας μιλήσετε σήμερα. Παρακολουθήσαμε τις σημαντικές αυτές εισηγήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, ιατρούς. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ και τους εισηγητάς και τους παρισταμένους, αλλά θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους πατέρες, οι οποίοι ήρθαν από όλη την Μητρόπολη Ιωαννίνων για να παρακολουθήσουν την γενική αυτή ιερατική σύναξη. Μαζευτήκαμε μετά από 2 χρόνια, γιατί δεν μας επέτρεψε ο κορονοϊός. Με πολύ φιλοτιμία οι πατέρες, από την πρώτη στιγμή, με την εμπνευσμένη πρωτοβουλία του Μητροπολίτη μας, κρατήσαμε όλα τα μέτρα, και ίσως θα πρέπει να το πούμε αυτό, σε ένα μεγάλο βαθμό η τοπική εκκλησία συνήργησε τα μέγιστα ώστε τα ποσοστά του κορονοϊού να είναι χαμηλά. Διότι υπήρχε πειθαρχία, υπήρχε απόλυτη συνεργασία μεταξύ κλήρου και λαού στο θέμα της στήρησης όλων των μέτρων και γι' αυτό πρέπει να τους πούμε σε όλους ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε λοιπόν όλους θερμά. Καλή δύναμη στο έργο σας. Στην ιατρική κοινότητα επαφίεται το γεγονός πως αποτελεί την προμετώπη της αντιμετώπισης αυτής της επικίνδυνης πανδημίας που έχει χτυπήσει την ανθρωπότητα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε ούτως ώστε κάποτε ο κορονοϊός να αποτελεί ένα ιστορικό παρελθόν.